Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε παρακάτω. Τώρα θα προσθέσουμε γενναιότητα σε επίπεδο δημιουργίας. Θα προσθέσουμε ευζήν. Αυτό διαθέτουμε, δεν έχουμε και τίποτα άλλο να αναδείξουμε σε αυτήν την εκπομπή, οπότε οι προσπάθειες αναλαμβάνονται στο όνομα του ευζήν. Πρόκειται για μία δημιουργό πανελλήνιου βελληνικούς. Τώρα θα ρωτήσω αν έχουμε ήδη βγει από τα ελληνικά σύνορα, γιατί η αξία μάλλον αυτό σχεδόν το απαιτεί. Έχω δίπλα μου την αγαπητή μας Μέρη Κοντζούγλου, γνωστή, γνωστότατη Ελληνίδα συγγραφέα, η οποία βρίσκεται σήμερα στην Κατερίνη για να παρουσιάσει στο γνωστό χώρο τον Πάπλικ, να παρουσιάσει το καινούριο της βιβλίο από τις εκδόσεις με τέχμιο, τα παλιά ασύμια. Το κρατώ στα χέρια μου όπως πάντα το συνηθίζουμε, εντελώς ζωντανά. Αυτό είναι το βιβλίο. Σε ό,τι έχει να κάνει, γιατί ξέρω ότι θέλετε να το δείτε κι έτσι. <laughs> λοιπόν, πόσες σελίδες είναι, αγαπητή μου, <laughs> μέρη το βιβλίο. Ε, νομίζω είναι 665. 665. Ναι. Είναι δηλαδή από τα ογκοδέστερα μυθιστορήματα που έχουν γραφτεί. Ε, όχι. Είναι ένα μεγάλο βιβλίο, όχι. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερα. Εδώ κατέληξε. Γιατί ξεκινώ ελεύθερα τη συζήτηση Βεβαίως, και θα την ξεκινήσουμε και θα την τελειώσουμε σχεδόν στα απρόπτα. Εδώ κατέληξε γιατί αυτόν τον χώρο χρειαζόσουν, αυτόν τον χρόνο. Ήταν όλα μέσα και έπρεπε να βγουν και να τοποθετηθούν. Ε? Αυτό είναι το πρώτο μέρο μια τρι... τριλογία, Ευγένεια. Έρχονται ε... άλλα δύο του ίδιου περίπου μεγέθου. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που διηγούμε μέσα από τα παλιά σήμια. Άρα τα παλιά σήμια είναι το πρώτο μέρος μιας τριλογίας. Μιας τριλογίας. Είναι στυλογίας. το 1 τρίτο. Το ένα τρίτο, ναι. Μάλιστα. Τα παλιά σήμια, δηλαδή τα παλιά σημικά. Όχι, τα όχι. παλιά σήμια είναι η ονομασία ενός μοναστηριού, μιας ε, χριστιανικής μονής, ε, στην Καπαδοκία, το «Εσκίγγιουμους» στην ε, Νίγδη. Και εμπνεύστηκα από το όνομα αυτού του μοναστηριού, το οποίο το βρήκα καταπληκτικό σαν όνομα. Όπως καταπληκτική βρήκα και την Καπαδοκία. Και όταν την επισκέφτηκα για πρώτη φορά, είπα εγώ θα γράψω ένα μυθιστόρημα που θα διαδραματίζεται στην Καπαδοκία. Α, αυτό το είπα έτσι. Δεν ήξερα τι Το είναι. Το κότζογλου, κότζογλου όμω παραπέμπει στην ε, Καπαδοκία. Ναι, το ε? ναι, παραπέμπει στην καταδοκ... Καπαδοκία όμω είναι το επίθετο του συζύγου μου. Εγώ δεν έχω καταγωγή από εκεί, δεν έχει σημασία όμω. Εγώ Μάλιστα. αγάπησα την Καπαδοκία, την υιοθέτησα και με υιοθέτησε. Μελετώντα την πάρα πολύ. Τι διαπραγματευόμαστε, δηλαδή, είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Ναι, είναι ένα μυθιστόρημα που πατάει πάνω στην. Ναι, συνηθίζουμε να τα λέμε ιστορικά αυτά τα μυθιστόρηματα. Ε, η, η ακριβή ορολογία, ε, ιστορικό μυθιστόρημα, είναι όταν αφηγείται την ιστορία ενό ιστορικού προσώπου. Ναι. Όμω έχει επικρατήσει τα μυθιστορήματα που είναι μια άλλη εποχή, να τα λέμε ιστορικά. Είναι λοιπόν ένα ιστορικό μυθιστόρημα διαδραματίζεται στις αρχές του 20ου αιώνα... και φτάνει μέχρι την ανταλλαγή των πληθυσμών. Είναι ένα θέμα... βέβαια, παρακολουθούμε την ιστορία μιας οικογένειας. Είναι ένα θέμα η ανταλλαγή των πληθυσμών... που έγινε με τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923... και ολοκληρώθηκε μέχρι το 1925... βάσει της οποίας ανταλλάχθηκαν οι χριστιανοί της Μικράς Ασίας με τους μουσουλμάνους της Ελλάδας. Ε, δεν έχει απασχολήσει πολύ την λογοτεχνία. Θα έλεγα την έχει απασχολήσει ελάχιστα. Την Ενώ, ιστορία... ας πούμε, η καταστροφή της Σμύρνης, η η καταστροφή των παραλίων ή η, η διογμή από την Κωνσταντινούπολη του ελληνικού στοιχείου έχουν γραφτεί πολλά βιβλία. Η διωγμη απο την κωνσταντινουπολη είναι σχετικά παρθένα στη λογοτεχνία. Και προσπαθώ να καλύψω αυτό το κενό με την τριλογία ναι. μου αυτή. Πάντως, τολμώ να προσθέσω ότι... Και από ιστορική απόψεω έχουμε σοβαρέ ελλείψει. Και οι περισσότερε από αυτέ, τολμώ να ορίσω και μια επίφαση καταγγελτική, σκοπίμω υφίστανται. Είναι πράγματα που καίνε πολύ και δυστυχώ δεν ανέχθηκε ποτέ το λεγόμενο ελληνικό φιλότιμο, κυρίω σε επίπεδο εξουσιών, να υποθεί επιτέλου η ιστορική αλήθεια. Δεν τολμήσαμε. Ναι, ε, Ευτυχώ που υπάρχουν λογοτέχνε λογοτέχνες οι οποίοι ήρθαν τέλο πάντων και ο καθένα με τον ψυχισμό του και με τη γενναιότητά του φέρανε κάποια πράγματα και τα προσθέσανε. Η ιστοριογράφη ήταν μια σχέτη αποτυχία. Γιατί το θέμα, α πούμε, τη συνθήκη τη Λοζάνη και η μετακίνηση των πληθυσμών είναι ένα τεράστιο θέμα. Μετακινήθηκαν 1,5 εκατομμύριο χριστιανοί από τη Μικρασία και 800.000 μουσουλμάνοι από την Ελλάδα. Είναι ένα πολύ μεγάλο. Δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα που ακόμη ακολουθεί τους απογόνους αυτών των ανθρώπων, γιατί η Ρωμιοί της Καπαδοκίας, οι Χριστιανοί της Καπαδοκίας, ε, το, το μαζεύω λίγο στην Καπαδοκία τώρα, ήτανε τουρκόφωνοι, ήτανε ξένοι εκεί, μπορεί να ζούσαν από πάντα εκεί, αλλά ήταν γιαούριδες, ήταν άπιστοι, ήρθαν στην Ελλάδα και ήταν τουρκόσποροι, γιατί δεν ξέρανε ελληνικά να μιλήσουν, και ακριβώς τα ίδια πράγματα τα πέρασαν και οι μουσουλμάνοι, που ήταν ελληνόφωνοι και όταν πήγανε στην Τουρκία ήταν πάλι ξένοι και αυτοί εκεί. Υπάρχουν, δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα ψυχολογικά, πέρα από τα οικονομικά και τα υλικά βέβαια που οι άνθρωποι ήταν νοικοκυρέοι άνθρωποι και αφήσαν τα σπίτια τους, τα χωράφια τους, τις περιουσίες τους. Πολλές φορές και κάποιου ανθρώπους δικούς τους που δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν. Αυτά από πού τα μαθαίνει ένας δημιουργός για να τον ερεθίσουν και να πάρει το στυλό να αρχίσει να ε, γράφει. αυτά τα μαθαίνει καταρχήν να έχει ενδιαφέρον. Εμένα μου κίνησε το ενδιαφέρον η Καπαδοκία. Έκανα μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα. Ε, περίπου 1,5 χρόνο ερευνούσα. Σε όσα... ελεύθερε γραφέ εννοεί. Ε, Έτσι, αρχεία ναι, και... Σε αρχεία, στο διαδίκτυο βέβαια, ναι. σε μουσεία λαογραφικού, λαογραφικά μουσεία, μικρασιατικού πολιτισμού, μουσεία. Γιατί δεν ήταν μόνο να, να βρω την ιστορία, ξέρετε, η ιστορία και τα ιστορικά γεγονότα είναι καταγραμμένα. Ξέρουμε τι έγινε το 1922, τι έγινε το 1923, πότε έγινε η ανταλλαγή. Αυτά υπάρχουν. Αυτές είναι πέντε ημερομηνίε. Ξέρουμε τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο 1919-1922, την οπισθοχώρηση, όλα αυτά τα ξέρουμε. Αυτό όμω ήταν ε, αυτό που έπρεπε κυρίω να ανακλείψω για να το περιγράψω. Ήταν η κοινωνία των Καπαδοκών. Δηλαδή, οι ήρωέ μου που είναι Καπαδόκε και ζουν στην Κεσάρια και στη σύνασο πώς μεγαλώνανε, τι γράμματα μαθαίνανε, τι φαγητά τρώγανε, τι στολέ φορούσαν. Όχι ότι είναι ένα λογογραφικό βιβλίο, αλλά δεν μπορεί να είσαι συνεπή στην εποχή, στον χρόνο, στην ατμόσφαιρα, αν δεν τα μελετήσει πάλι πρώτα πολύ καλά. Ναι. Πολλέ πηγέ και βέβαια και οι ίδιοι οι άνθρωποι έτσι και απόγονοι ανθρώπων που ήρθαν με την ανταλλαγή. Και Έλληνε και Τούρκοι. Με τα πριν από τα παλιά σήμια δημιουργήματά σου είχε μοιηθεί σε αυτήν τη συστηματική έρευνα. Ναι, και με μεσημπρινή τη ζωή η, η άλλη μου η τριλογία που έγραψα το 2010 και αυτή είχε αρκετά ιστορικά στοιχεία. Εκεί είχε μόνο ιστορικά στοιχεία γιατί. Ε, μάλλον χρειάστηκε να ερευνήσω τα ιστορικά στοιχεία γιατί περιγράφω την κοινωνία των βλάχων. Το βιβλίο διαδραματίζεται στην Κλεισούρα και στη Σαμαρίνα. Ε, εγώ είμαι βλάχα όμως στην καταγωγή και τα ήξερα αυτά. Ε, δηλαδή δεν μου ήταν τόσο περίεργα. Βέβαια δεν έζησα εγώ εκείνη την εποχή, αλλά είχα ακούσει ναι, μετά από τις ναι. δουλειάδες μου. Ρώτησα κάποιες ξαδέλφες του πατέρα μου, ήταν πιο εύκολα. Η Καπαδοκία μου ήταν τελείως άγνωστη σαν κοινωνία. Και πρέπει να μελετηθεί πολύ σοβαρά και πολύ σε Και έχει μια τεράστια ιστορία ο τόπο αυτός. Και πολύ ενδιαφέρουσα. Θέλει να μπούμε λίγο στο βιβλίο, αυτό καθ' αυτό, ναι. στα παλιά σήμια. Ναι. Να μας δώσει έτσι ένα περίγραμμα. Ένα περίγραμμα. Ε, το βιβλίο αυτό αφηγείται συγχρόνω δύο ιστορίες που τρέχουν παράλληλα. Η μία ιστορία ξεκινάει το 1899 και φτάνει μέχρι το 1970... 72. Είναι σε εξέλιξη το τρίτο βιβλίο, γι' αυτό δεν μπορώ να πω σε ποια χρονολογία ναι, θα ναι. σταματήσω. Και η δεύτερη ιστορία συμβαίνει 80 χρόνια μετά την ανταλλαγή, το 2004. Στην πρώτη ιστορία παρακολουθούμε λοιπόν τη ζωή της οικογένειας Χατζη μια τυπική μεγαλοαστική οικογένεια καραμαλίδων, έτσι, καπαδοκών, στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, τον έρωτα της κόρης τους, της Σεβαστής Χατζιαβράμογλου, με τον Έλμερ Αλεξάνδρ Κάρτερ, έναν προτεστάντη καθηγητή του Κολεγίου Ανατόλια στη Μερζηφούν του Πόντου, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές σχέσεις με τη Μερζιφούντα του Πόντου, στέλναν τα παιδιά τους εκεί για ανώτερες σπουδέ, α το πω έτσι, στο Ανατόλιο Κολέγιο. Αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος έρωτας που περνάει διαπυρός και σιδήρου, γιατί του συμβαίνουν διάφορα πράγματα με αποκορύφωμα την ανταλλαγή, όπου χάνονται αυτοί οι δύο νέοι. Και η σύγχρονη ιστορία είναι η απόγονή του, ο εγγονό του και η εγγονή τη Σεβαστή, που συναντιούνται 80 χρόνια μετά σαν τουρίστε πια στην Καπαδοκία. Και είναι το πεπρωμένο, γιατί είναι, οι Αμερικάνοι είναι και αρχαιολάτρε οι ήρωέ μου, και ο, ο παλιό και ο σύγχρονο. Πιστεύουν στο πεπρωμένο φυγήν αδύνατον. Η μοίρα του φέρνει του δύο σύγχρονου ήρωε να συναντηθούν στην Καπαδοκία με τα σημάδια του παρελθόντος. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Έχει αγαπηθεί πολύ από τον κόσμο. Μάλιστα. Και πάμε για τριλογία, είπαμε. Ναι, ναι. Βγαίνει το δεύτερο τόνος στις 18 Μαΐου και κυκλοφορεί το δεύτερο μέρος του. Μια προσευχή για τα παλιά σημεία. Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω αφού... Σημειώσουμε για μια φορά ακόμη το σημερινό μας ραντεβού στις 7 το βράδυ στα public της Κατερίνης για να είμαστε εκεί μάρτυρες και μύστες της παρουσίασης του νέου βιβλίου τα παλιά σήμια της μέρης Κότζογλου απόψε. Θέλω να πάμε λίγο βαθύτερα να δούμε τελικά την ουσιαίωδη την αληθινή προσφορά ενός τέτοιου βιβλίου σε μια κοινωνία, στην οποία και απευθύνεται, βεβαίως. Mm. Τι πιστεύεις ότι αποκομίζουμε και τι είναι αυτό που τελικά, μένοντας, θα μας οδηγήσει σε καλύτερους κόσμους, θα μας φέρει πιο κοντά στην αλήθεια, θα μας κάνει, αυτό που λέμε, καλύτερους. Ε, πιστεύεις πρώτα απ' όλα σε αυτό, ε, βεβαίως, ότι απολύτως, η λογοτεχνία το... πρέπει να οδηγεί σε απολύτως, καλύτερους δρόμους. Απολύτως το πιστεύω αυτό. Ε, η λογοτεχνία, ανάλογα με τον τρόπο που διαβάζεται, μπορεί να σου προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Και σε ευχαριστώ πολύ που την κάνεις αυτήν την ερώτηση. Ε, θα μιλήσω για δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο είναι το επίπεδο της γνώσης. Διαβάζω και μαθαίνω. Λίγο πολύ θα μου πείτε τα μαθαίνουμε στο σχολείο. Εντάξει, τριάντα... Και σχολείο. Τώρα είπε πράγμα ναι. που θέλει κουβέντα. Εγώ που... λέω πουβέντα. ότι είναι μέσα στη διδακταία ύλη. Τι μαθαίνουμε και τι αποκομίζουμε το σε αυτό, ναι, πώς τη διδαχτεάει η Λιβρύγγες, πες μου ε, σε σελίδες. Ε, ε, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι σε δεν σελίδες, τέλος πάντων πες ότι το μαθαίνουμε. Ναι. Δεν το μαθαίνουμε πως πρέπει, δεν το εμβαθύνουμε ποτέ ε, και το ξεχνάμε και κάποτε. Αλλά, άρα το πρώτο είναι τα ιστορικά γεγονότα και η γνώση τους που όταν τα ξαναδιαβάσεις, όταν τα ξαναμαθαίνεις μεγαλύτερος μπορείς να εμβαθύνεις και λίγο και να αναζητήσεις και τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτό το πράγμα, ας πούμε, ο ελληνοτουρκικό πόλεμος και με, με, που οδήγησε στην καταστροφή όλου του πολιτισμού, του μικρασιατικού στοιχείου που υπήρχε εκεί από τον 5ο αιώνα π.Χ., έτσι, στην Ιωνία. Ένα άλλο όμως κομμάτι είναι αυτές οι ελισμόνητες πατρίδες. Δεν είμαι εθνική ίστρια, δεν λέω ότι πρέπει να κρατάμε μίσος, όμως αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκεί, ζήσανε, μεγαλουργήσανε για αιώνες, δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Δεν λέω ότι πρέπει να διεκδικήσουμε κάτι, αλλά το από πού ερχόμαστε έχει άμεση σημασία και σχέση με το πού πηγαίνουμε. Άμα δεν ξέρεις από πού προέρχεσαι, ποιο είσαι, σίγουρα θα πας στα χαμένα. Δεν θα αναζητήσεις έναν ωραίο δρόμο στη ζωή σου αξίζει να κάνουμε μνημόσυνο στου ανθρώπου, γράφοντα, μιλώντα, συζητώντα για αυτού, στου ανθρώπου που ζήσανε εκεί, χτίσανε έναν ελληνισμό, διατήρησαν έναν ελληνισμό και μια ορθοδοξία για του ανθρώπου που είναι και σημαντική η θρησκεία, ίσω δεν είναι για όλου, αλλά δεν μπορούμε να μειώσουμε αυτό το πράγμα. Και η ρίζα μα, αυτό που εγώ το, το, λέω και το λέω και μέσα στα βιβλία, η ρίζα, ο ομφάλιο λόρος με τη γη έχει να κάνει πάντοτε από, με το παρελθόν μας, από πού ερχόμαστε. Ένα στοιχείο του πολιτισμού, όλων των πολιτισμών του ανθρώπου, του, του κόσμου, είναι η παράδοση. Η παράδοση έχει να κάνει με τη ρίζα, με την καταγωγή μας. Επειδή ο πολιτισμός, κατά την άποψή μου, είναι το μόνο πράγμα από το οποίο μπορεί να βρούμε σωτηρία στην κατάσταση που ζούμε σήμερα, δηλαδή αν υπάρχει μια ελπίδα στη ζωή μας, σήμερα, μιλάω για την Ελλάδα πια, νομίζω ότι θα προέλθει από τον πολιτισμό. Από πολιτιστικέ αξίε, από ηθικέ αξίε. Αφού λοιπόν ο πολιτισμό, κατά την άποψή μου, είναι το μόνο πράγμα από το οποίο μπορεί να έρθει η αναγέννηση σε αυτό το δύσκολο πράγμα που ζούμε πολλά χρόνια τώρα, και αφού η παράδοση είναι στοιχείο κάθε πολιτισμού, θεωρώ το να γνωρίζουμε τι παραδόσει μα και το από πού προερχόμαστε όλοι μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι θέμα αυτογνωσίας για να μπορέσεις να ζήσεις τη ζωή σου. Θεωρεί η Μέρη Κότσογλου ότι τέτοια κείμενα, τέτοια συγγράμματα θα έπρεπε να έχουν θέση και στα σχολεία, μέσα στην εκπαίδευση. Ε, μου το έχουν πει, κοιτάξτε, ε, θεωρώ ότι ο χρόνος θα το δείξει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το πω εγώ. Μου το, έχουν πει, μου το έχουν πει, φιλόλογοι, οι ότι να, ε, όχι γι' αυτό είναι η αλήθεια, είναι καινούριο το βιβλίο. Ε, του γετούς να ένα ένας ωραίος τρόπος να διδάξουμε την ιστορία στα παιδιά. Νομίζω όμως αυτό ότι το αποφασίζει και ο χρόνος. Ίσως είναι λίγο πρόωρο να το πούμε. Με χαρά θα έλεγα ναι, αλλά θέλω να είμαι και αντικειμενική συγχρόνως. Ναι. Πού βρίσκεται το βιβλίο σήμερα, σε αυτήν την σημερινή Ελλάδα, Πήγε και αυτό χαμηλά όπω Πολύ χαμηλά, Όλα. Πολύ χαμηλά. Και όλοι μα. Πολύ χαμηλά. Δυστυχώ. Ε, δεν, υπα... ε, δεν υπάρχει. Υπάρχουν καταπληκτικά ελληνικά βιβλία και ξένα φυσικά. Αλλά α μιλήσω λίγο για την Ελλάδα. Ε, Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί συγγραφεί. Δυστυχώ όμω ε, τα βιβλία που διαβάζει ο περισσότερος κόσμος δεν έχουν ούτε μία σχέση με τη λογοτεχνία είναι αντίγραφα των τηλεοπτικών σύριαλς. Ναι. Ε, δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω γι' αυτό. Ναι, εντάξει, τα έχει πει όλα. Είναι σαφέ το μήνυμα. Ενώ έχουμε εκπληκτικά βιβλία πολύ σπουδαίου συγγραφεί. Πολύ σπουδαίου, πολύ μεγάλου συγγραφεί έχουμε Έλληνε και σύγχρονου. Και παλιού βέβαια δεν το συζητάω. Ε, και βέβαια έχουν πέσει και οι πωλήσει των βιβλίων, ούτω ή άλλω όπω έχουν πέσει οι πωλήσει των πάντων. Η οικονομική κρίση εννοείται ότι έχει επηρεάσει και το βιβλίο, γιατί το βιβλίο, ειδικά στην Ελλάδα που έχει ένα πολύ μικρό αναγνωστικό κοινό, είμαστε μικρή χώρα, έχουμε και μικρό αναγνωστικό κοινό, δεν είναι είδο ανάγκη το βιβλίο για κάποιου ανθρώπου που διαβάζουν για να ξεχαστούν, για να διαβάζουν ανάμεσα στα σύριαλ που βλέπουν ή ξέρω εγώ, στην ξαπλώστρα που λένε το καλοκαίρι και τέτοια. Δεν είναι είδο ανάγκη αυτό. Δεν είναι. Φυσικά, αν ο ένα, κάποιος είναι άνεργο, θα καλύψει πρώτα άλλε του ανάγκε. Δεν θα καλύψει την αγορά ενό ιδίου. Έρχονται, έρχονται κατά την εκτίμησή σου σήμερα οι δημιουργοί, το ΣΥΝΑΦΙ, Εγώ έτσι το χαρακτηρίζω. Εδώ να σου δώσω μια πληροφορία. Μόλι την προχθεσινή Κυριακή, εδώ στην Πιερία είχαμε την ίδρυση της Ένωσης Συγγραφέων Πιερίας. Έτσι έγινε η πρώτη ιδρυτική γενική συνέλευση, οι εκλογές και την επόμενη Κυριακή θα γνωρίζουμε και μέσα από την κατανομή των αξιωμάτων την πλήρη σύνθεση ναι. της πρώτης διοίκηση. Γίνονται δηλαδή οι προσπάθειες να ομοψυχήσει το συνάφι και να δει τα πράγματα από κοινού. Εγώ θέλω όμως να ρωτήσω κάτι άλλο έτσι και ξέρω ότι θα απαντήσεις με την, με την καρδιά σου. Υπάρχει πρόταση, υπάρχει γενναιότητα, υπάρχει εκείνο το περισσότερο που ένας δημιουργός χρωστάει στην ίδια του την κοινωνία ή τι τρώει η κοινωνία, τι καταπίνει η κοινωνία, τι μασάει η κοινωνία. Εντάξει, του το δίνουμε, παίρνουμε ό,τι μας αντιστοιχεί και μέχρι εκεί. Όχι, υπάρχει, υπάρχει. Υπάρχει. Μετάς. Υπάρχουν βιβλία σήμερα που λένε πολλές αλήθειες, δεν που κοντράρουν το σύστημα δεν. γενικός δεν. και αορίστος, του κοντράρουν. Βολεμένοι υπάρχουν. Ε, φαντάζομαι, όπω σε όλους τους κλάδους, δεν ξέρω, δεν, δεν παρακολουθώ και πολύ το... Ξέρεις, η συγγραφή είναι μια δουλειά που απαιτεί αυτοσυγκέντρωση και απομόνωση, Συμφωνώ. έτσι. δεν έχει δύο... Δεν... Δύο και εντελώ ευδιάκριτα επίπεδα, το λεγόμενο υποκειμενικό, το προσωπικό δηλαδή, ναι. όπου ο καθής σαν δημιουργός οφείλει να ασχοληθεί με τον εαυτό του, με το πόνημά του ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς. με τη δημιουργία του, αλλά υπάρχει και μία κοινή αίσθηση, η οποία έχει να κάνει με το ομότροπο, με το ομόψυχο, με την παρέα, έτσι, ναι, φυσικά. όπου εκεί νομίζω ότι οφείλουμε να έχουμε άποψη. Και να είναι και αυτή η ναι, δε, Γιατί καμιά είναι, φορά δε... λέμε το εξή, αγαπητοί μου Μέρη, και το έχουμε, είναι μια παθογένεια και τελικά δεν μα βοηθάει καθόλου. Αποδείχθηκε ιστορικά ότι ποτέ δεν μα βοήθησε. Ο καθένα προσπαθεί να πει ε, μια γαλατική ευγένεια, να την εξτομίσει όχι, για, όχι, το δεν είναι, για το βάλει σε έναν όχι, Ευγένεια δεν είναι θέμα αυτό. Ε, δεν γνωρίζω πολλού συγγραφεί, θα το πιστέψει, Δεν γνωρίζω πο... πολλού συγγραφεί. Ε, τους γνωρίζω μέσα από τα έργα τους. Δεν το συζητώ αυτό. Γνωρίζω πολλούς συγγραφείς μέσα από τα έργα τους. Δεν συναναστρέφομαι με ε, συγγραφείς. Είμαι, μέχρι πριν ένα χρόνο ήμουν εργαζόμενη πάρα πολύ σκληρά. Τώρα έχω ελεύθερο χρόνο να γράφω και να λίγο να αναπνέω... γιατί πριν δούλευα και έγραφα και βιβλία. Δεν έχω πολλές συναναστραφές, συναναστραφές με ε, ομότεχνους. Έχω τους φίλους που είχα πάντοτε. Ε, ναι, γνωρίζω κάποιου. Του γνωρίζω μέσα από τα έργα του κυρίω. Δεν ξέρω. Ε, εγώ να σου πω την αλήθεια, αυτά τα κάνω συλλόγου και τέτοια δεν, τα... δεν μου ταιριάζουν και στο χαρακτήρα μου. Φαντάζομαι ότι το να κάνει ένα σύλλογο και λοιπόν τι έγινε. Ε, το παιχνίδι παίζεται κάπου αλλού. Παίζεται στου εκδοτικούς. Παίζεται στα βιβλιοπολία. Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Σε αυτό το βιβλίο, λοιπόν, μάλλον σε αυτό το παιχνίδι, να φύγω από το αντικείμενο να έρθω στο παιχνίδι, γιατί περίμενα να φτάσει εκεί η κουβέντα. Δεν πρέπει ο άμεσα εμπλεκόμενο, ο οποίο είναι ο δημιουργό και μόνο αυτό, να παίζει ένα πρώτη στο ρόλο και να μην παίζουν άλλοι το παιχνίδι και να ρυθμίζουν τα πράγματα. Αυτή που αναφέρθηκε. Ο δημιουργό γράφει αυτό που θέλει να γράψει και ο εκδότης αποφασίζει αν θα το εκδώσει ή όχι, έτσι. Αυτό είναι το... η όρη είναι αυτή. Αν ο δημιουργός θέλει να ζήσει, ξέρεις, μου το ρωτάνε πάρα πολύ, ε, δηλαδή κι εσείς χρειάζεστε χρήματα για να ζήσετε, ε, ναι, θέλουμε, χρειαζόμαστε χρήματα κι εμείς, δεν, 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 τρώμε αμβροσία, μια που είμαστε και κοντά στον Όλυμπο και πίνουμε νέκταρ και εμείς πληρώνουμε και έμφυα, έτσι, και ρεύματα και και τα πάντα. Λοιπόν, αν κερδίσει περισσότερα, είναι θέμα χαρακτήρα και θέμα ανθρώπου. Αν του πει ο εκδότη, γράψε ένα έτσι ερωτικό, εύκολο, ελαφρύ και τέτοια. Και θέλει να κερδίσει χρήματα. Θα το γράψει και θα κερδίσει χρήματα. Ε, μένει λοιπόν πια το βιβλιοπωλείο. Γιατί είναι ένας κρίκος, δεν είναι μόνο ο συγγραφέας και ο εκδότης, είναι και το βιβλιοπωλείο όπου το βρίσκει ο τελικό αναγνώση. Συνήθω τα βιβλιοπολία, επειδή και αυτοί θέλουν να επιβιώσουν, θα προωθήσουν το εύκολο βιβλίο, αυτό που είναι σίγουρο ότι θα πουληθεί. Ο αναγνώση λοιπόν, ίσω να μην έρθει ποτέ σε επαφή με ένα πολύ καλό βιβλίο, που το χαρακτηρίζει και δύσκολο συνήθω. Λέει, αυτό είναι δύσκολο, δεν μπορώ να το διαβάσω. Δεν θέλουμε τίποτα δύσκολο πια στη ζωή μα. Θέλουμε όλα να είναι εύκολα και κατανοητά. Ε... Και συνεχίζεται ένα φαύλο κύκλο. Δημιουργείται λοιπόν μια αγορά που θέλει τα εύκολα βιβλία. Ο εκδότη πιέζει τον συγγραφέα να γράψει. Όχι όλοι οι εκδότε και όχι όλου του συγγραφεί. Λέω, τι γίνεται. Το φαινόμενο βέβαια. Το πέρα, φαινόμενο. Πέρι γράφω. Λέει, γράψει αυτό, αυτό πουλάει. Το γράφει ο βιβλιοπόλη. Λέει, αφού αυτό θα το πουλήσω εύκολα. Γιατί να επενδύσω, να αγοράσω και τα άλλα. πάρε αυτό, λέει Το καινούριο τη Κόντζογλου, λέω εγώ τώρα, που είναι εύκολο και ωραίο και αυτό. Και υπάρχει ένα φαύλο κύκλο, ο οποίο Πιθανόν να πετάει απ' έξω κάποια καλά βιβλία. Σίγουρα δεν επιμορφώνει το αναγνωστικό κοινό, δεν του εξυψώνει την ψυχή και το πνεύμα. Ε, και εκεί Σίγουρα κάνεις... δεν είναι με την κοινωνία. Είναι ναι, με όλα είναι, τα άλλα εκτός είναι από την είναι κοινωνία. Είναι ένα, ένα θολό είδωλο της κοινωνίας, δεν είναι αυτό που ζούμε. Δηλαδή όταν αρχίζουν και περιγράφονται η τάδε, η πανέμορφη 24χρονη που έχει το αυτό, το αυτοκίνητο και τη βίλα και το... Καθίστε, παιδιά. Ποιο 24χρονο κοριτσάκι σήμερα, αν δεν το έχει πάρει από τον μπαμπά τη. Δουλεύει σε ένα γραφείο και έχει μερσέτε κάμπριο και βίλα και ντύνεται. Δημιουργούν κάποια πρότυπα, όπω τα παράγει η τηλεόραση, όπω μα τα έχει μάθει η τηλεόραση. Είδατε φτωχό στην τηλεόραση ποτέ, στα σύριαλ τα ελληνικά. Όλοι είναι πετυχημένοι και πλούσιοι. Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα ότι μοιάζει ακριβώ, Είναι κυριολεκτικά το καρπόν στο ενδιάμεσο. Μοιάζει με την επιλογή μας στην πολιτική. Όπως επιλέγουμε εκεί το περισσότερο ψέμα, το πιο εύκολο, αυτό που τέλος πάντων φαντάζει και φωτίζεται τεχνιέντως, το ίδιο κάνουμε και στην λογοτεχνία και εκεί διαλέγουμε αυτά που... Το έχει πει, το έχει πει η... η Γαλάτια Καζαντζάκη. Καθρέφτη σου είμαι κόσμε και σου μοιάζω. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι είπαμε πολύ περισσότερα από όσα ευχαριστώ πολύ. Έχουν να κάνουν πολύ. με μια απλή παρουσίαση ενό βιβλίου. Δεν είναι τόσο απλή Χέρουμε μια παρουσίαση πάντως. Φυσικά και δεν είναι τόσο απλή. Αν βρει χρόνο και έρθει να δει, εγώ κάνω μια εισαγωγή και παρουσιάζω την Καπαδοκία καταρχήν. Να μάθει ο κόσμο την Καπαδοκία, ποια είναι η ιστορία τη Καπαδοκία, ποια είναι τα βουνά τη. Κάνω μια πολύ ωραία παρουσίαση που αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Τρελαίνεται. Δεν μιλάω εγώ για το βιβλίο. Το βιβλίο όποιο θέλει θα το πάρει, όποιο θέλει θα το διαβάσει. Και θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Εγώ μιλάω για τον τόπο. Γιατί γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Από καρδιά σου εύχομαι ότι καλύτερο, αγαπητή μου πολύ. Μέρη. Να έχεις πάντα φτερά, να πετάς ψηλά. Και εννοείται ότι πάντα θα υπάρχει ένα κόσμο ενίδια γνωστικού κοινού που θα σε ψάχνει. Ούτε λόγος, Θα Ούτε σε λόγος. διαβάζει. Φυσικά. Λοιπόν, ε, θα είμαστε εκεί, θα παρακολουθήσουμε από κοντά την ζωντανή πλευρά τη παρουσίαση. Και βεβαίως το τελικό για μας εδώ προσκλητήριο. Όσοι απόψε έχετε το χρόνο, μια καλή ευκαιρία να μοιηθείτε σε έναν άλλο κόσμο. Στον κόσμο μιας δημιουργού που φέρει το όνομα της Μέρης της Κόντσογλου, την υπογραφή της. Και στο όνομα είπαμε του Ευζήν. Να αρχίσουμε να στροφάρουμε διαφορετικά. Όλα από κάπου ξεκινούν. Αγαπητοί μου Μέρη, σου εύχομαι και πάλι ότι καλύτερο. Λοιπόν, πάμε τώρα για τι όποιε υπολοιπόμενε διαφημίσει και επιστρέφουμε. Μα υπολείπεται ένας ικανός χρόνο να καταθέσουμε πράγματα που σα ενδιαφέρουν.